Έχει γνωρίσει αστυνομικού στη Γαδά. Τα πάντα όλα μου έχουν πει να κάνω στολέ. Δηλαδή, αν με αφήνανε. Ναι. Αλλά λέω τώρα να κάνω στολέ, να πάρω τα εφάσματα με τη λεφτά. Σου είπα να σχεδιάσει τι στολέ. Καλά, άσε τα μοντέλα, οι κοπέλε μου λέει. Πώ είμαστε, κύριε Γαβαλά, είμαστε ωραίε. Γιατί λέει, ξέραμε ότι θα έρθείτε. Τι έχει δει τι αστυνομικοί, να σου πει. Πώ είναι, αυτή που είχατε προχθέ ήταν πολύ χαριτωμένη η κοπέλα. Φέρτε να μαζί σου, παιδί μου. Αφού να άρχισε με ένα συνοδό, καλού κακού. Δεν ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, εσύ είσαι του σπιτιού τη Γαδά. Δεν σε ξέρουν όλοι, σε χαιρετάνε. Και τι σου λένε εκείνοι, πώς σου μιλάνε, τι σου λένε. Πολύ καλά μου μιλάνε, αλλά τους είπα ρε παιδιά, τουλάχιστον πάρτε ένα μελάνι πιο φυρμάτο, κάτι να κάνετε. Δηλαδή αυτό που βάζω τα αποτυπώματα είναι συνέχεια το ίδιο. Δηλαδή διακομωδώ το πράγμα γιατί το επόμενο βήμα είναι να ρίξω μία στο κεφάλι όπως έκανε ο Παρίσης, ο Ασλάνης, όπως έκανε ο Αλεξάνδρ Μακουίνη στο Λονδίνο. Λάκη, πώς τα βγάζεις πέρα. Συγγνώμη, γυρίζω σε ένα τετριμένο θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι σε απασχολεί καθημερινότητα. Να δεις, καταρχήν. Όταν σου παίρνουν τα πάντα δηλαδή. Καλαμπόκια, τέτοια πράγματα, κατάλαβα. Εσύ, δηλαδή, εντάξει, αφού και σε ένα τελικατέζι που πέρασε προχθές, δεν ήξερα ότι υπάρχει στο Κολωνάκι. Μου λέει, γιατί κάνετε, δεν σας έχουμε ποτέ πελάτη. Ξέρουμε ότι τρώτε ριζοκοφρέντες και τέτοια. Θέλετε να σας κάνουμε δώρο ένα. Ξέρω, εγώ είμαι ηλίθιος, γιατί λέω, δεν μου αρέσει καθόλου το καλαθάκι, γιατί δεν ήταν ωραίο για να είναι σε ένα τελικατέζιν. Είσαι αδιόρθωτος. Ναι. Και τρώω την τροφή του σκύλου μου καμιά φορά. Μερικές φορές ξέρεις αυτά που λες, επειδή εσύ έχεις ένα στυλ που λες και τα αστεία και τα σοβαρά. Επίπεδα, δεν αλλάζει ύφος. Μπορεί να σε παρεξηγούν. Για παράδειγμα, ναι, εγώ σε έχω παρεξηγήσει γιατί στο dancing κάνεις το σοβαρό. Δηλαδή στο dancing είσαι πολύ αυστηρός. Ωραία. Μισό λεπτό. Δηλαδή εκεί που πέρσι ζητούσες εξάρια για ένα χώρο που δεν ήταν ο καλύτερος, ο δικός σου, τώρα δίνεις το εξάρι σε κάποιον ο οποίος είναι θεϊκός. Δηλαδή γειτόντα για παράδειγμα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω το δικό μου σκεπτικό. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός και εξελίξιμος και θα μείνει. Αυτομάτως λέω δεν πειράζει, μην πάρει το πολύ μεγάλο βαθμό γιατί έτσι και αλλιώς θα μείνει, η δουλειά του είναι τρομερή και εξάλλου μπορεί να βάζω εγώ αυτό και ο άλλος από την Επιτροπή να βάζει κάτι άλλο. Και δεν επικοινωνούμε. Από την άλλη μεριά είναι κάποια παιδιά που στην προσπάθεια που κάνουν είναι για τέτοιο βαθμό. Δηλαδή στην Μορφούλα πρέπει να πάμε δηλαδή στο 30. Ή στον Πετρέλη, δεν ξέρω, στον. Σε κάποιον. Καλά, σε κανένα δύο εμφανίσει, η αλήθεια είναι και εμένα θα μου άρεσε να βγάλει ένα δεκάρι εσύ. Στη Μορφούλα, α πούμε, και σε ένα άλλο. Ναι, θα ήταν ναι, Ελλάδα. Εντάξει, όμως μετά ο κόσμος τι θα περιμένει, αν του δώσει το δεκάρι. Δηλαδή, εγώ, επειδή υπήρξα και πέρυσι μέσα στο παιχνίδι, καταλαβαίνω ότι είναι λιγάκι δύσκολο το όλο θέμα. Απ' την άλλη, όμως, το ένστικτό μου λέει ότι και να κάνει αυτό, σίγουρα θα μείνουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ο Βυσκαδουράκης του δίνω 6 εχθές, γιατί. Θεώρησε ότι είχε κάνει μια προσπάθεια, είχε σοβαρέψει συγκριτικά με αυτό που του λέγαμε ότι είναι πολύ κωμικός κτλ. Και τη στιγμή που σοβαρεύει, εγώ πρέπει να του δώσω ένα βαθμό. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είδε το χορό του, γιατί το χορό του σαφώς δεν θα ήταν εξελίξιμο. Όπως και ο δικός μου δεν ήταν πέρυσι. Ναι. Γιατί ξέρεις, λέω, άμα σπάσω κανένα πόδι, κανένα αυτό μου βγει τίποτα, πώς θα πάω τώρα μετά στο νοσοκομείο, στις φυλακές. Άσε να είμαι υγιής, δεν ξέρεις τι γίνεται. Που σου γίνονται. Πώς σε κάνουν εσένα να αισθάνεσαι, γιατί έχεις τα δικά σου προσωπικά προβλήματα με όλα αυτά τα θέματα και έχεις τώρα και όλους άλλους να σε κρίνουν για το τι φοράς, για το τι λες, για το πώς είσαι περιποιημένος βαμμένος. Καλά, όταν έχω δει εγώ μέσα στα πάνελ και δεν θα πω ονόματα, γυναίκες οι οποίες έχουν διαγράψει μια καριέρα σαν δημοσιογράφοι και είναι σε ένα πάνελ μόνο και μόνο για να μπορέσουν να βγάλουν το μεροκάματό τους, τους δικαιολογώ να πούνε και μια κακία. Δηλαδή τα μάτια τα δικά μου συλλαμβάνουν κάποια πράγματα και τα διηλίζουν με το δικό μου τρόπο.